Παύλος, Κωνσταντάρας, Ράμπας, Σωτήρης, Μπέρμερης, Ζερβός, Φωτέλης, Κούτρας, Αθανασίου και Παυλίδης. Και το διαιτητικό τρίο είναι Τζίκα, Στεφανίδης και Κουτζιμπασόπουλος. Να βοηθηθούν οι ομάδες στην ανάπτυξη του παιχνιδιού. Τώρα το σφύριγμα του διαιτητή σηματοδοτεί την έναρξη της αναμέτρησης. Εκτελείται το φάουλ μέσα στην περιοχή και γκολ. Γκολ για την ομάδα του Πόξι Ροκρίνης από τον Παυλίδη, αν δεν κάνω λάθος. Ύστερα από στατική φάση, ο Παυλίδης προωθήθηκε, τοποθετήθηκε μέσα στην περιοχή. Εκτελείται το φάουλ, κεφαλιά από γκολ. Γκολ για την ομάδα του Εθνικού Μαλγάρων. Γκολ. 1-1 για την ομάδα του Εθνικού Μαλγάρων. Το σουτ έξω. Κλέβει ο Αθανασίου, κάνει το σουτ, αποκλούει ο τερματοφύλακας. Τρέχει ο Ζερβός, για να δούμε. Ζερβός επιχειρεί τη σέντρα. Για να δούμε και γκολ. Μπήκε στη φάση. 1-2 για την ομάδα του Πόξι Ροκρίνης. Γκολ 1-2. Ράμπα εκτελεί το φάουλ. Κούτρα στο σουτ. Αποκρούει ο γκολκίπερ. Και ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. 1-2 προηγείται η ομάδα του Πόξι Ροκρίνης. Να κλείνουν τους χώρους και να δυσκολεύουν τις τροφοδοτήσεις και την ανάπτυξη και την πρόθεση του παιχνιδιού. Τώρα η ομάδα του Εθνικού Μαλγάρων. Του παιχνιδιού τώρα γίνεται μια σέντρα για την ομάδα του Πόξι Ροκρίνης. Για να δούμε τώρα ο Αθανασίου μες στην περιοχή. Το σούτ αποκρούει ο τερματοφύλακας. Έγινε το σούτ. Για να δούμε. Κεφαλιά. Γκολ. Εκτελέστηκε το κόρνερ. Έγινε η κεφαλιά από τον Κούτρα. 1-3. Γκολ. Για να δούμε Αθανασίου, γίνεται αποδέκτης, μπαίνει στην περιοχή, περνάει τον τερματοφύλακα, γκολ, ο Αθανασίου, ο σκόρερ 1-4, ο Αθανασίου κατάφερε να μεταβεί μέσα στην περιοχή, τον είδαμε να μεταβαίνει μέσα στην περιοχή, διατηρώντας την κατοχή της μπάλας. Με την ομάδα του Εθνικού Μαλγάρων, γίνεται μια βαθιά μπαλιά, η οποία διαπέρασε τους αμυνόμενους, έφτασε στον προθυμένο ποδοσφαιριστή, γκολ, γκολ. Για την ομάδα του Εθνικού Μαλγάρων, 2-4, εφαρμόστηκε βαθιά μπαλιά, μακρινή μεταβίβαση, η οποία διαπέρασε όλες τις ζώνες της άμυνας, διαπέρασε την αμυντική γραμμή, διασπώντας τον αντίπαλο αμυντικό μηχανισμό, διαπέρασε όλους τους αμυνόμενους. Η μπάλα τώρα περνάει σε παίκτη του Εθνικού Μαλγάρων στη δεξιά πλευρά, γίνεται το σουτ έξω. Κεφαλιά, το σούτ μέσα στην περιοχή. Η μπάλα κατευθύνεται στον Σκίτζι, μπαίνει μέσα στην περιοχή αυτός. Αποκρούει ο γκολκίπερ. Επιλογές μεταβίβασης. Δύο παίκτες ανέβηκαν, τροφοδοτεί τον Πορτουλίδη. Στο πρόσωπο του Πορουτσίδη.